Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Κανανίας και το Επιμελητήριο Ετωλοκανανίας την διοργάνωσαν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητού Χρήστου Σιάσου με τίτλο «Οι Επίσκοποι Ετωλίας και Ακανανίας από το 343 μετά Χριστόν έως σήμερα». Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε την Κυριακή 4 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ετωλοκανανίας. Συγγραφέα, μαζί με τον κύριο Σιάσο, για τους κόπους του και την προσφορά του. Δεν είναι απλό πράγμα να καταγίνεσαι, να κουράζεσαι, να μοχθείς για να βρεις πληροφορίες, να στύψεις, να ανοιχνεύσεις πηγές για να γράψεις ένα βιβλίο. Και μάλιστα να αναφέρεται σε βαθιά, θα λέγαμε, χρονική περίοδο, η οποία θέλει ανίχνευση και θέλει πολύ προσοχή και υπεύθυνη μελέτη. Τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί και προσέφερε και προσφέρει και ωφελεί πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τους παρουσιαστάς, τον Ιωάννη αγαπητό Άγιο από τον συγγελό μας, τον πατέρα Επιφάνιο, τον κύριο Καριδά, αλλά και την κυρία Γεωργιάδου, οι οποίοι πράγματι κουράστηκαν και αυτοί, αλλά μας παρουσίασαν πολλές πτυχές και με πολύ ελαφρύ τρόπο και εμπεριστατωμένο μας έδωσαν να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που οφείλουμε όλοι μας να το μελετήσουμε, το γνωρίσουμε και να το προσέξουμε και να το διαδώσουμε. Δεν θα επισέλθω, είπε πάρα πολλά ο Πατέρας Επιφάνιος, να ευχαριστούμε πολύ και όλοι και οι άλλοι δύο παρουσιαστές. Εγώ θα ήθελα απλώς έτσι δύο σκέψεις να κάνω. Επίσκοποι δεν είναι διοικητές, δεν είναι άρχοντες, δεν είναι δεσπότες, το πω έτσι. Είναι πατέρες, είναι ποιμένες, είναι κληρικοί οι οποίοι πρώτοι αυτοί μελίζουν και διαμελίζουν σώμα και αίμα Χριστού. Είναι εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν για την τροφή των προβάτων. Θεωρώ ότι η κοινωνία μέσα από το μοντέλο σήμερα της παγκοσμιοποίησης πρέπει να ξεκόψει από τις αρχές, από τις αξίες, έτσι, από την ορθοδοξία, από τον ελληνισμό. Εμείς όμως πάμε κόντρα σε αυτά και σαν επιμελητήριο, σαν φορέας, που είμαι σίγουρος των επιχειρήσεων, στηρίζω αυτές τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες. Θα πρέπει και όλοι οι άλλοι φορείς σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που ο κόσμος είναι σε μια δύσκολη θέση και δεν είναι μόνο κρίση. Με επαναλάβω, η οικονομική είναι και η κρίση αξιών. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί, με προστάτες τους φορείς, να στηρίξουμε αυτή και να δώσουμε στην κοινωνία μας ότι υπάρχει φως. Ο ελληνισμός στην ιστορία το απέδειξε ότι πέρασε δύσκολες καταστάσεις, αλλά πάλι ξαναγεννήθηκε και νομίζω ότι σήμερα είναι ευκαιρία να το δείχνουμε αυτό. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πανασυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Επιφάνιος Καραγιώργος, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακανανίας. Η Δέσποινα Γεωργιάδου Αλεξοπούλου, καθηγήτρια θεολόγος και πρώην γυμνασιάρχης, αλλά και ο Ιωάννης Καριδάς, διδάκτορ Παντιού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτενικών Σπουδών και Ερευνών. Με πολύ μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε σήμερα το βιβλίο του κυρίου Χρήστου Σιάσου, που φέρει τον τίτλο «Οι Επίσκοποι Ετωλίας και Ακανανίας από το 343 μετά Χριστόν έως σήμερα». Κάθε νέο βιβλίο που κυκλοφορεί αποτελεί μία πρόσκληση, παύλα πρόκληση, του συγγραφέα προς το αναγνωστικό κοινό που θα το λάβει στα χέρια του. Μία πρόσκληση, πρόκληση για συζήτηση, κοινό προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων. Αυτή είναι άλλωστε και η γοητεία της εργογραφίας. Άνθρωποι που πολλές φορές είναι άγνωστοι μεταξύ τους, έρχονται μέσω ενός βιβλίου σε κοινή συνάντηση. Η συγγραφή νέων βιβλίων δημιουργεί πάντοτε ελπίδα ότι παρόλο που η κοσμοθεωρία της εποχής μας στρέφεται διαρκώς σε μια ωφελημιστική αντιμετώπιση των πάντων, δεν εκλείπει το ενδιαφέρον για τα γράμματα και τον πολιτισμό. Ο αναγνώστης θα γνωρίσει όλες εκείνες τις μορφές των επισκόπων που διαπίμαναν την Ιερά και Ιστορική Μητρόπολη Ετωλίας και Ακανανίας από τις ιδρύσεώς της έως σήμερα. Καλύπτει έναν εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα από το 343 μετά Χριστόν
έως και τον Οκτώβριο του 2005, οπότε έχουμε και την τελευταία εκλογή Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαδημίας του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κυρίου κυρίου Κοσμά. Μέσα σε αυτή την περίοδο, η Ενετωλία και Ακαρνανία Εκκλησία ζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας Ιερδιαλείπτος, διατηρώντας την ενότητά της εν το προσώπο του Επισκόπου. Για άλλη μια φορά συμμετέχουμε σε παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Χρήστου Σιάσου. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια την εκπαίδευση ως καθηγητής και διευθυντής λυκείου. Είναι ο άνθρωπος, ο ακούραστος, με τα πολλά ενδιαφέροντα, μεταξύ αυτών και τα θρησκευτικά. Ανήσυχος πάντα ως πνεύμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να επιλέξει την απροβλημάτιστη ηρεμία και τον εφησυχασμό του ξέρνιαστου ιδιωτικού βίου, όπως ήθεστε να γίνεται μετά την πολυετή υπηρεσία και να μείνει ανενεργός ως πολίτης. Όμως, είναι ο άνθρωπος που θα μείνει συνεπής στην προσπάθειά του να προσφέρει στο κοινωνικό σύνορο με τη δράση του, προκαλώντας όπως είναι φυσικό, και την αντίδραση. Δυστυχώς το κλίμα και η νοοτροπία της εποχής μας αναδεικνύει τους ανθρώπους εκείνους που αρέσκονται να αυτοπαρουσιάζονται αντλώντας φήμη και δόξα από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Χρήστος Σιάσος, αντίθετα, μέσα από τα γραπτά του κείμενα, έχει ως σκοπό να αναδείξει αξίες, να προτείνει πρότυπα, να ωφελήσει. Είναι το ένατο κατά σειρά και επιγράφεται, όπως θα δείτε, η επίσκοπη του νομού Ετωλακανανίας από 443 μετά Χριστόν έως σήμερα. Με αυτό τιμά όλους τους επισκόπους του νομού μας, της θριαμβεύουσας αλλά και της στρατευωμένης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Το συγκεκριμένο συγγραφικό έργο είναι μοναδικό στο είδος του και αυτό το κάνει ιδιαίτερα σημαντικό. Κατά χρονολογική σειρά αναφέρονται όσοι επίσκοποι υπηρέτησαν στην τοπική μας εκκλησία, καθώς και στη Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Από τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτού του βιβλίου, μπορούμε να βάλουμε τέσσερις βασικές περιόδους, άμα το δούμε από μια κάποια επιστημονική πλευρά, να βάλουμε τέσσερις βασικές περιόδους στην εξέλιξη της Ιεράς Μητροπόλεως, Αιτωλίας και Ακαρνανίας και της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο τον συγγραφέα του κ. Σιάσου, η επικράτηση του χριστιανισμού στον νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας οφείλεται περισσότερο στον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε στην Νικόπολη, τη σημερινή πρέβεζα της Επίρου, και στον Απόστολο Ανδρέα, που πήγε στην Πάτρα, όπου τη μαρτύρησε, καθότι η Αχαΐα περιλάμβανε τότε τη Ρωμαϊκή επαρχία της Ετωλακανανίας. Ο κ. Σιάσος αναφέρει με πρώτο επίσκοπο τον Καλλικράτη το έτος 197. Δεν θα επισέλθουμε περισσότερο στα θέματα, τα οποία ανέλησε πάρα πολύ εύστοχα ο πατήρ Επιφάνιος. Απλώς θα πούμε στη δεύτερη περίοδο που ξεκινάει από το Δεσποτάτο της Επίρου στην Ήπειρο το 1200 περίπου μετά Χριστόν, και συνεχίζεται αυτή η διαίρεση μέχρι την Επανάσταση το 21, όπου τότε δημιουργείται η Μητρόπολη, λεγόταν Ναυπάκτου Άρτης και Αιτωλίας ή Ναυπάκτου και Άρτης. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντικές, σημαντικές